δηλαδή το κόμμα του κυρίου Καμένου δια της κυρίας Ραχίλης Μακρύ, γνωστό και τον άκρατο λαϊκισμό του και τις υπόλοιπες ακροδεξιές εκφάνσεις του, και εμφανίστηκαν και κάποιοι βουλευτές ή τέος βουλευτές, οι οποίοι ανήκαν σε αυτό που ονομάζει ο κύριος Χατρούγκαλος κόμματα της διαπλοκής. Δηλαδή, οι υπουργοί της περίοδου που ονομάζει περίοδο διαπλοκής, δεν το αποδέχομαι τον όρο, αλλά αναφέρομαι στον κύριο Χατρούγκαλο. Yeah. Οι υπουργοί, οι οποίοι ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για το θέμα της διαπλοκής, υποτίθεται, ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν χθες το βράδυ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να τονίσω κάτι. Κάποιοι θα πρέπει, τώρα λέτε. Κάποιοι θα πρέπει. Κατάλαβε πολύ καλά του. Εγώ θα ονομάσω ένα βουλευτή. Ήταν εκεί, για παράδειγμα, μία βουλευτή σημερινή του Κοινοβουλίου από τη Βόρεια Ελλάδα. Η κυρία αυτή έχει ψηφίσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Έχει ψηφίσει, πέρα από τα μνημόνια, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Επίσης έχει ψηφίσει και τις απολύσεις. Δικαίωμά της είναι να το μετανιώσει. Yeah. Και δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να την πάρει. Μην το ξεφτιλίζουμε όμως το πράγμα. Δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι να εμφανίζεται ως μουτζαχεντίν κάποιος, ο οποίος έχει ψηφίσει τα μνημόνια, yeah. έχει ψηφίσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, yeah. έχει ψηφίσει 15.000 απολύσεις. Ναι, αλλά συγχαίρουμε δύο πράγματα. Προκειμένου να πάρει μια καρέκλα στις εκλογές. Δεν υποδέχεται όλους ως ήρθαχτες. Δεν πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, κύριε Κατρούγαλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε. Είναι σαν να παίρνεις κάποιους οι οποίοι αγωνιούν, δεν είναι βουλευτές, δεν και καλά. Πού γίνεται η σύγχυση? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάλεσε στους κόλπους του όλους όσους φώναξε να συστρατευθούν για ένα θέμα. Ανέδειξε ως ανάγκη να υπάρχει μέτωπο αντίστασης. Δεν έστειλε πρόσκληση συμμετοχή στο κόμμα σε όλους αυτούς. Ευχαριστούμε. Είπε ότι είναι πρόκριμα για να μπουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε.